Πάμε να κάνουμε τώρα μια βόλτα στον κόσμο με τη βοήθεια των δορυφόρων και της Δέσποινας Μανδελενάκη. Δέσποινα. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Να πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες, όπου είχαμε συμπλοκές ανάμεσα σε αστυνομικούς και γαλακτοπαραγωγούς. Η αστυνομία προσπάθησε να τους διαλύσει με σπρέι πιπεριού και εκείνοι τους πέταξαν γάλα με μάνικες. Αυτή ήταν η δική τους απάντηση. Οι διαδηλωτές προέρχονται από διάφορα κράτη της Ευρώπης, από τις κάτω χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, και απαιτούν υψηλότερες τιμές για το γάλα. Μάλιστα, άναψαν και φωτιές στον δρόμο μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν βίαιες συγκρούσεις. Νωρίτερα, οι αγρότες κατέκλυσαν και τους δρόμους των Βρυξελών με τα τρακτέρ τους. Μάλιστα. Άλλο. Να πάμε στον Παναμά, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού αγνοούνται από τις πλημμύρες λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στον Παναμά. Περισσότερα από 800 σπίτια πλημμύρισαν και προσπαθούν με όποιο τρόπο να μεταφέρουν τους πλημμυροπαθείς σε ασφαλέστερα σημεία. Ολόκληρες περιοχές έχουν πνιγεί. Μάλιστα, κατέρευσε και ένας αυτοκινητόδρομος που συνδέει δύο βασικές πόλεις, την πόλη του Παναμά και την παραλιακή Κολόν. Και στην Ιαπωνία όμως έχουμε βαρύ χιονιά. Με σφοδρές χιονοπτώσεις και χαμηλό βαρομετρικό στη Βόρεια Ιαπωνία. Βλέπουμε εδώ και τις εικόνες από τις σφοδρές χιονοπτώσεις στη χώρα. Έχει προκληθεί blackout σε 56.000 νοικοκυριά και θα δυσκολευτούν να το αποκαταστήσουν. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν στην Ιαπωνία και είδαμε και τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ.